Και θέλω να μας πείτε το λόγο, κύριε Καλιάνο, και επίσης να απαντήσετε σε διάφορα σχόλια τα οποία εγγράφησαν και υπόθηκαν ναι. μετά την αποχώρησή σας, ότι ο Καλιάνος φεύγει διότι ο πρόεδρος του στρίβει το κόμμα προς τη ΣΥΡΙΖΑ, προς την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ίδιος θέλει να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε. Για να τα πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν. Τι συνέβη λοιπόν, γιατί φύγατε? Η αφορμή ήταν μια ανακοίνωση που έβγαλα για τον κύριο Αλεξιάδη, κοφτερή θα έλεγα, πολιτικά, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, όπου εξηγούσα για ποιο λόγο ο κύριος Αλεξιάδης είναι τόσο αισιόδοξος για την πορεία της χώρας, ενώ ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Την είχαμε μεταδώσει, αυτή είναι γνωστή η ανακοίνωσή σας, κύριε Καλιάνε. Τι συνέβη όμως μετά από αυτήν την ανακοίνωση, υπήρξε κάποιο παρασκήνιο, επικριθήκατε, σας πήραν κάποια τηλεφωνήματα, ενοχλήθηκε η ηγεσία, τι συνέβη? Κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή και στους αγαπητούς τηλεθεατές και στους παρευρισκόμενους, στις κυρίες που μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα, πρέπει να υποθεί η αλήθεια σε αυτόν τον τόπο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ουδέποτε δεν έχω την εντολή να λέω ψέματα από τους πολίτες. Είμαι κοντά στην κοινωνία συνέχεια και είμαι ένας άνθρωπος καθαρός, ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και ένας άνθρωπος που επιμένω και το λέω, θα λέει μόνο την αλήθεια. Μετά, λοιπόν, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Βασίλης Δεβέτης, και μου είπε: Γιάννη, εάν ξαναεπιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Αλεξιάδη, θα σε διώξω από το κόμμα. Έτσι σας λοιπόν, ο Καλιάνος, ο Γιάννης λοιπόν, που έχετε απέναντί σε αυτήν την ώρα και βλέπουν οι τηλεθεατές και του κοιτάω στα μάτια του. Τηλεθεατές. Δεν πήγε στην Ένωση Κεντρών ούτε για να τον προκαλεί κάποιος ότι θα τον διώξει από το κόμμα, ούτε να τον φοβίζει κάποιος ότι θα τον διώξει από το κόμμα. Εγώ είμαι στην κοινωνία για να βοηθήσω την κοινωνία. Είμαι στην κοινωνία μπροστά και βγαίνω μπροστά σε όλες τις μάχες και ένα χρόνο όσοι με παρακολούθησαν αυτό δηλαδή, ήταν. Δηλαδή το κόμμα σας, το πρώην κόμμα σας, οδεύει προς το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ολοταχώς. Αυτό εκτιμάτε? Εκτιμώ ότι όλα άλλαξαν, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή, την ημέρα που επισκεφθήκαμε και εγώ μαζί, συνόδευσα τον κύριο πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Τσίπρα, για να συζητήσουν για τον εκλογικό νόμο. Μάλιστα. Κάθισα στον προθάλαμο με την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Παπά. Και ο κύριος πρόεδρος μπήκε μέσα στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού. Βγαίνοντας, ο κύριος πρόεδρος είχε αλλάξει άποψη για όλους και για όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή εγώ. Άρα και έγινε κάποιο deal, εκτιμάτε? Δεν το γνωρίζω αν έχει γίνει deal ή όχι. Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι από εκεί και στη συνέχεια, μία ο κύριος πρόεδρος έλεγε τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σοβαρό παιδί. Εγώ δεν αντιλέγω. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι το πιο σοβαρό παιδί. Πολιτικά όμως εκτιμώ ότι είναι ανίκανος. Πολιτικά όμως εκτιμώ ότι έχει φέρει την καταστροφή στη χώρα. Να σας πω κάτι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα και είναι χειροπιαστά. Να μην λέμε ψέματα στον τόπο. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Όμως πρέπει να σκεφτούν και οι Έλληνες πολίτες. Κατήργησε κανείς τα μνημόνια? Έβαλε κανείς τέλος στη λιτότητα? Κύριε Οικονόμου, μισό λεπτό. Έβαλε κανείς τέλος στη λιτότητα? Για τον ΕΝΦΙΕ, τι έχει να μας πει η κυβέρνηση? Για το αφορολόγητο, το ΦΠΑ στα νησιά, για τη 13η σύνταξη. Εσείς τώρα, κύριε Καλιάνε, για τους μισθούς και τις συντάξεις, για το ΕΚΑΣ, είναι τραγικές. Προσέξτε, κύριε Οικονόμου. Σας κατεβάζουν προς την Πειραιώς. Ισχύουν αυτά, είναι στις σκέψεις σας? Υπάρχουν προτάσεις, συζητήσεις? Και ακούστε με, κύριε Οικονόμου, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μετριοπαθής και επέλεξα ένα κόμμα του κέντρου για να μπορέσω να εκφράσω την αγωνία των πολιτών και να βγούμε μπροστά στις μάχες για να φέρουμε ένα καλύτερο αύριο. Δεν επέλεξα ένα κόμμα του κέντρου για να χαϊδεύω τα αυτιά του κυρίου Τσίπρα. Είμαι ο πρώτος που βγήκα και το είπα. Είμαι ο πρώτος που τσακώθηκα πολιτικά με τον πρόεδρο. Τα αυτιά του κυρίου Τσίπρα. Καλώς. Λέω, δεν θέλετε να χαϊδεύετε τα αυτιά του κυρίου Τσίπρα. Καλώς. Προφανές, σαφής τοποθέτηση. Θέλετε να χαϊδέψετε τα αυτιά του κυρίου Μητσοτάκη? Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Θέλω να είμαι σωστός με τους πολίτες και θέλω να παραμείνω ενεργός, πολιτικά σκεπτόμενος πολίτης. Γι' αυτό λέω για το πολιτικό σας μέλλον. Βλέποντας ένα καλύτερο αύριο στα μάτια κάποιου ανθρώπου. Ποιος θα είναι αυτός? Μελετώ, σας μιλάω ειλικρινά, δεν είπα ποτέ ψέματα. Μελετώ τις θέσεις όλων των κομμάτων. Βρίσκομαι μπροστά στην κοινωνία, βρίσκομαι μαζί στην κοινωνία και θα δω και θα επιλέξω, αν επιλέξω, τι θα κάνω για το μέλλον μου. Συζητήσει πάνω με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία συζήτηση με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Εγώ μπήκα στην Ένωση Κεντρών για να βοηθήσω τους πολίτες, έχοντας καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη και μία και προτάσεις συγκεκριμένες τεχνοκρατικές. Δεν μπήκα για να πω ότι είναι καλό παιδί ο Αλέξης και ότι ορίμασε ο Αλέξης. Ο Αλέξης έφερε την καταστροφή και πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες, διότι με αυτές τις πολιτικές δεν πάμε πουθενά. Και τελειώνοντας. Είναι καλό παιδί ο Μητσοτάκης και ορίμασε και αυτός από τη θέση του αρχηγού. Κάτι καλό αυτή τη στιγμή, κύριε Οικονόμου.
καλό αυτή τη στιγμή όλους τους Έλληνες πολίτες, ιδιαιτέρως της γενιάς μου και της ηλικίας μου, να βγούμε μπροστά, να ασχοληθούμε με τα κοινά, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο. Διότι αν καθίσουμε στον καναπέ μας, δεν θα περιμένουμε από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να μας βγάλει από την κρίση και τα μνημόνια. Δεν γίνεται με την πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης να ανασάνει ο τόπος. Τα ψέματα τελείωσαν. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ποιες είναι οι αλήθειες. Πρέπει να βγούμε μπροστά, ιδιαιτέρως εμείς οι νέοι, για να σώσουμε την Ελλάδα μας. Αφήστε κύριε λοιπόν Καλιάνο, τα προγράμματα Θεσσαλονίκης, τα ισοδύναμα προγράμματα, μάλιστα, και αφήστε, ελάτε, τα ψέματα στην άκρη.